Η συνεδρίαση η σημερινή, η οποία είναι έκτακτη, σχετίζεται με μια απόφαση από την τακτική συνεδρίαση που είχαμε στις αρχές του μήνα και η οποία ήταν σχετική με την ανάγκη να γίνει μια όσο δυνατόν μεγαλύτερη συνεδρίαση, σε πληρότητα δηλαδή, για να ασχοληθεί με τα θέματα των αυτοδιοικητικών εκλογών, που είναι τα θέματα της επικαιρότητας αυτήν την εποχή, δεδομένου ότι το Μάιο θα έχουμε εκλογές. Με βάση αυτήν την απόφαση προχώρησα στη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όπου θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα που σχετίζονται με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δηλαδή, ποια στάση θα πρέπει να τηρήσουμε, δεδομένου ότι από την απόφασή μας ή από τις αποφάσεις που θα πάρουμε σήμερα εξαρτάται απόλυτα και η στάση των στελεχών, ενώ δηλαδή των μελών των τεσσάρων τοπικών επιτροπέων και της ΝΟΔΕ, σε ό,τι αφορά την πορεία του κόμματος απέναντι σε αυτές τις εκλογές από εδώ και πέρα. Ελπίζω ότι θα είναι μια αποδοτική συνεδρίαση, ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, τουλάχιστον σε επίπεδο επιλογών και τακτικής. Αν όμως από την εξέλιξη και τις τοποθετήσεις των μελών της ΝΟΔΕ προκύψει κάποια συγκεκριμένη αναφορά σε πρόσωπα, νομίζω ότι θα κάνουμε κουβέντα και για αυτά. Δεν είναι όμως το στόχο μας η ονοματολογία και η πρόορη, θα λέγαμε, ανάμειξη στην κουβέντα μας ονομάτων για πρόσωπα που ενδιαφέρονται. Σε περιοχή ξέρουμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να ηγεθούν ψηφοδελτίων. Επομένως, ενδεχομένως να προχωρήσουμε, θα εξαρτηθεί όπως είπα και πριν από τις τοποθετήσεις των μελών της ΝΟΔΕ, ενδεχομένως να προχωρήσουμε και σε μια πρώτη εκτίμηση. Είπα ότι είναι πολύ νωρίς για τις εκλογές. Δεν είπα ότι είναι νωρίς, είπα ότι είναι θέμα της επικαιρότητας. Τώρα, δεδομένου ότι ο Μάης δεν είναι ούτε πολύ μακριά ούτε πολύ κοντά. Πάντως εικόνα υπάρχει, επιμένως αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συγκεκριμένη εικόνα. Πιθανό να αλλοιωθεί με την προσθήκη και άλλων προσώπων. Αυτό δεν μπορώ να το εικάσω. Νομίζω όμως ότι τα ονόματα γύρω από τα οποία γίνεται μια συζήτηση είναι συγκεκριμένα πλέον. Ίσως στην πορεία από εδώ και πέρα μέχρι την ανάδειξη ενός υποψηφίου που θα εκπροσωπεί τον χώρο, να έχουμε τα πρώτα στοιχεία, δεδομένου ότι η ανάδειξη ενός υποψηφίου ως υποψηφίου με τη στήριξη του κόμματος δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, εξαρτάται από την κεντρική διοίκηση, από τον στρατηγικό σχεδιασμό που θα τηρήσει το κόμμα ή που θα κάνει το κόμμα σε σχέση με αυτές τις εκλογές, με το αν θα δώσει δηλαδή στήριξη ή όχι. Υπάρχουν γραμμές τέτοιες από την κεντρική διοίκηση? Ακόμη τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Άρα, ακόμη. Αλλά πρόταση την κάνατε εσείς ουσιαστικά και από εκεί πέρα περιμένετε? Κοιτάξτε, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, δεδομένου ότι ό,τι σχετίζεται με τη σημερινή συνεδρίαση και ξεκίνησε από την ανταλλαγή απόψεως στην προηγούμενη συνεδρίαση, ξεκίνησε από την ανησυχία ορισμένων στελεχών που ακούνε τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας να έχουν ανησυχίες γύρω από το γεγονός ότι ήδη έχουν προχωρήσει κάποιοι υποψήφοι για το δημαρχιακό αξίωμα σε επαφές, σε συμπληρώσει του ψηφοδελτίου τους, και φοβούνται ότι μια τέτοια προτεραιότητα, αν τους δοθεί και άλλος χρόνος, θα αποβεί σε βάρος του χώρου της Νέας Δημοκρατίας και των υποψηφίων που ενδεχομένως θα προέλθουν στις εκλογές από την περιοχή της. Τουλάχιστον η εκτίμησή σας είναι ότι υπάρχει σύμπνοια των τοπικών στελεχών της ΝΟΔΕ Καβάλας όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές? Θα το ζητήσουμε απόψε. Σύμπνοια απόλυτη ποτέ δεν μπορεί να υπάρξει. Ξέρετε, για απαραίτητη. Ναι, θέλουμε να την κάνουμε απαραίτητη. Περισσότεροι θέλουν να υπάρχει αυτή η σύμπνοια. Θέλουν να υπάρχει ενωτικός χαρακτήρας στα ψηφοδέλτια που θα κατέβουν στις εκλογές, για να ξεπεράσουμε και ένα διχασμό που μας έβλαψε και στην πόλη της Καβάλας και στον τωρινό Δήμο Παγκαίου, έτσι ώστε η πιθανότητα να ελέγξουμε πολιτικά τις εξελίξεις του δύο αυτούς δήμους να μεγαλώσει.